Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την πρώτη μέρα επαναλειτουργία δημοτικών γυμνασίων και ηλικίων στην περιφερειακή ενότητα τη Λάρισα και ολόκληρη Θεσσαλία σε σχέση με την έξαρση τη πανδημία. Τα ποσοστά των μαθητών στι σχολικέ μονάδε τη Θεσσαλία ήταν 1,3% νοσούντε. Των εκπαιδευτικών ήταν 2,9%. Δεν προέκυψαν προβλήματα στα σχολεία. Κανονικά λειτουργήσαν οι σχολικές μονάδες. Αποδεικνύεται ότι όταν εφαρμόζουμε τα μέτρα το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα και διασπορά του ιού μέσα στις σχολικές μονάδες. Θα παρακαλέσω όλους τους γονείς να ακολουθήσουν τα μέτρα τα οποία οι ειδικοί μας έχουν ενημερώσει ότι πρέπει να τηρούνται. Αυστηρά τα self-test σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι οι γονείς θα το κάνουν. Και επίσης ακόμη μία έκκληση να εμβολιαστούν αυτοί οι οποίοι ακόμη δεν έχουν εμβολιαστεί. Γιατί μας έχει δείξει των τελευταίων ημερών το αποτέλεσμα ότι με τους εμβολιασμούς έχουμε μειώσει κατά πολύ την νόσηση, τα βαριά συμπτώματα, όπως επίσης μας ενημερώνουν οι ειδικοί. Δεν υπήρχε θέμα στη Θεσσαλία με τα self-test. Από ό,τι ενημερώθηκα από τους διευθυντές εκπαίδευσης και χθες και προχθές που είχαμε συζήτηση, στη δική μας περιοχή εδώ γενικότερα είχαν καλυφθεί οι μαθητές. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχε πρόβληψη και υπήρχαν self-test και στις διευθύνσεις και στις σχολικές μονάδες για κάθε ενδεχόμενο για μαθητές που τυχόν δεν βρήκαν. Δεν προέκυψε πουθενά πρόβλημα με τα τεστ. Λειτουργήσαν όλα κανονικά. Μόλις το 1% των μαθητών δήλωσε θετικό στον κορονοϊό στη σχετική πλατφόρμα που δηλώνεται τα τεστ που δεν αργούνται υποχρεωτικά πριν την προσέλευση στο σχολείο. Αντίστοιχα, πολύ μικρά είναι και τα ποσοστά νόστρων εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δήλωσαν θετική το 2,2% και στη δευτεροβάθμια 2,5%. Όλους μας ανησυχεί η πανδημία την τελευταία τριετία και φυσικά το τελευταίο διάστημα όπου έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Όμως, όπως είπα και νωρίτερα, δεν θα ανησυχώ, εάν τηρήσουμε όλοι τα μέτρα και οι σχολικές μονάδες είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον για τα παιδιά, γιατί γίνονται συνεχείς έλεγχοι, αρκεί, όπως είπα και νωρίτερα, και προληπτικά να γίνονται τα τεστ, αλλά και να τηρούνται και μετά τα τεστ όλα τα μέτρα αυτά τα οποία προβλέπονται, γιατί και εκτός σχολικών μονάδων τα παιδιά όλα βρίσκονται στους ίδιους χώρους μαζί. Όπου ίσως να μην τηρούνται όλα τα μέτρα όταν είναι μόνο τους, ενώ στα σχολεία προσπαθούν οι εκπαιδευτικοί και τηρούνται όλα τα μέτρα με τις μάσκες, με τα self-test, με τις απολυμάνσεις των χεριών, με τις αποστάσεις μεταξύ των παιδιών. Μέχρι στιγμής, όλο το διάστημα αυτό δεν είχαμε προβλήματα στα σχολεία. Είχαμε διαπιστώσει ότι από το εξωτερικό χώρο ερχόταν τα κρούσματα στα σχολεία, παρά από τα σχολεία να μεταδοθεί προς τα έξω. Ελπίζω και αυτό το διάστημα να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα και να πάνε όλα καλά. Είμαι αισιόδοξη ότι θα πάμε καλά. Σε επίπεδο Θεσσαλία, σήμερα διαγνώστηκαν 1.132 μαθητές και 335 εκπαιδευτικοί θετικοί στον κορονοϊό.